Δημήτρη, τελείωσε η διοργάνωση, πρώτη κούπα για την ομάδα σου. Τι χάσαμε από χθες μέχρι σήμερα, να μας το πεις. Χάσαμε από χθες μέχρι σήμερα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης, στο φίλο μου του Σάκη του Σακίδη. Θεωρώ ότι η ομάδα της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά στο ελληνικό βόλεϊ και αυτό χρειάζεται μεγάλο μεράκι από όλους πάνω σε αυτήν την όμορφη πόλη και νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια. Το ότι έφτασε στο τελικό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κατάφερε, μας πίεσε πάρα πολύ το πρώτο σετ. Δεν είχε τη διάρκεια τεχνικά, για να πω, που θα ήθελε, όπως είπε και ο Σάκης. Από εκεί και πέρα, εμείς όμως είχαμε μια συγκεκριμένη τακτική, την ακολουθήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω κάποια στιγμή το παιχνίδι είχε γύρει στη δική μας την πλευρά. Και καταφέραμε και πήραμε τη νίκη και το τρόπο. Θεωρώ ότι η νίκη μας ήταν καθαρή, ήμασταν ανώτεροι από την Αλεξανδρούπολη. Είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερες σαφώς επιλογές. Κάποια ερώτηση. Κώστα, ήθελα να μας πεις πόσο εύκολο ή δύσκολο αντίστοιχα είναι για έναν προπονητή που τις τελευταίες μέρες αλλάζει λίγο το ρόστερ της ομάδας, φύγανε κάποιοι παίκτες, ήρθανε κάποιοι άλλοι παίκτες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αντίστοιχα να προετοιμαστεί και για αυτό το θεσμό που είχε μπροστά της η ομάδα, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο. Οι ομάδες ζυμώνονται, δημιουργούνται μέσα στο χρόνο. Και μία απουσία να υπάρχει επηρεάζεται η ομάδα. Και μία καινούργια είσοδο να δει επηρεάζει την ομάδα. Μέχρι να βρει το δρόμο της η ομάδα χρειάζεται κάποιο χρόνο. Στο τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που είπε συνέβησαν στη δική μου την ομάδα. Υπήρχε μια μικρή αναστάτωση. Από εκεί πέρα καταφέραμε να το ξεπεράσουμε. Χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Σήμερα θεωρώ κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πετύχαμε το στόχο μας. Η συγκέντρωση ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο στο σημερινό παιχνίδι και από το πρωτοφύλλο. Παρότι το χάσαμε, θεωρώ ότι δεν ξεκινήσαμε άσχημα. Ήμασταν πολύ χαμηλά στην επίθεση και θεωρώ ότι ήταν θέμα χρόνου να ανέβουμε εκεί πέρα. Και μετά κρατήσαμε τακτική, πιέσαμε την Αλεξανδρούπολη στο κομμάτι της υποδοχής της που έχει κάποιες αδυναμίες. Και στον μπλοκ θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση στη φετινή χρονιά. Και πού αφιερώνεις το κύπελλο? Εντάξει, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Νομίζω αυτό μας δίνει μια μεγάλη δύναμη. Το αφιερώνω στους άμεσους συνεργάτες μου, στον manager, team manager της ομάδας, τον Νίκο του Μαντόβαλο, που είμαι βοηθητικός που έβαλε τον άνθρωπο δίπλα μου, και στους συνεργάτες μου. Αυτός ο τίτλος είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μου, στον Γιώργο τον Μιλωνάκη, τον Αντώνη τον Βουδέρη, τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο τον Σκόλια, τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, τον Πλέτσα, τον Σπύρο και τον Γιώργο τον Τσικούρη, τον γιατρό μας. Είναι στους συνεργάτες μου, ελπίζω να μην ξέχασα κανένα γιατί δεν είναι ωραίο, αλλά αυτό το δίλημα το αφιερώνω σε αυτά τα άτομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Coach, εχθές είχες δηλώσει μετά το ημιτελικό ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η αλλαγή του Ακραίου, με την ουσία του Διάσκοφ. Έπαιξε και σήμερα σημαντικό ρόλο η αλλαγή του Ακραίου, με την ουσία του Κοκκινάκη. Νομίζω ότι ο Κοκκινάκης μπήκε και έκανε πολύ καλά τη δουλειά που ήθελε να κάνει. Ο Κώστας έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, όπως και ο Γιάννης Παπουλίδης θεωρώ. Και νομίζω ότι ο Μενέλος, παρότι χθες δεν είχε μια καλή βραδιά, σήμερα ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα στο κομμάτι της υποδοχής, κατά κύριο λόγο. Όπως επίσης και ο Ολλανδός ο Βίτσε, ο Κοίστρα, ο οποίος ήταν και αυτός εδώ πέρα, θεωρώ ότι βοήθησε η ομάδα. Δηλαδή υπήρχε ένα φρεσκάρισμα το οποίο νομίζω ότι το είχαμε ανάγκη από το σημερινό παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα παιδιά υστερήσαν. Νομίζω ότι χθες κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί την ομάδα την οδηγήσαν στο τελικό. Σήμερα βρεθήκαν κάποια άλλα παιδιά να κάνουν καλά τη δουλειά και να πάρουμε τη νίκη και τον τίτλο. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, παιδιά.